Thank you.
τόσο καιρό. Thank you.
Να πω ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική γιορτή. Ολοκληρώνονται όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου, γιατί είχαμε εμείς και τον Πολιούχο, τον Άγιο Δημήτριο. Να πω ότι είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τους προγόνους μας, που αυτοί τόλμησαν σε εκείνες τις δύσκολες εποχές να πούνε ένα μεγάλο όχι. Ελπίζω και εμείς κάποτε να είμαστε ικανοί να το κατορθώσουμε. Και αυτό που θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε και να το κάνουμε πράξη είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τη χαμένη υπερηφάνεια αυτής της χώρας που πραγματικά του αξίζει. Ήμασταν εδώ επίσης να τιμήσουμε την νεολαία μας, τη μαθητιώσα, που πραγματικά κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν όλοι τους παρόντες, παρήλασαν, εμείς τους καμαρώσαμε, είναι το μέλλον του Δήμου, του τόπου, της χώρας και πραγματικά πρέπει όλοι εμείς να αισθανθούμε τις ευθύνες μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους σας, στους συμπολίτες μου, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα γιορτάζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα που τα νιάτα της για μια ακόμη φορά έδειξαν ότι όταν στεκόμαστε κοντά τους, μας βγάζουν πάντα άσπρο πρόσωπους. Είμαστε υπερήφανοι για τα νιάτα, για τους πατεράδες μας, για τους γονείς μας που αγωνίστηκαν και έπεσαν το 40, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε υπερήφανοι για τη νέα γενιά. Αυτή η νέα γενιά που και σήμερα θα βγάλει άσπρο πρόσωπο την Ελλάδα. Η κρίση θα ξεπεραστεί στην Ελλάδα μόνο γιατί η νέα μας γενιά είναι καλύτερη από εμάς. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Σήμερα μια μεγάλη εθνική επέτειο για την πατρίδα μας και για το έθνος μας. Σήμερα, σαν σήμερα πριν 77 χρόνια, οι πρόγονοί μας, σύσσωμος ο ελληνικός λαός υπό την στεναρή ηγεσία του Ιωάννη Μεταξά, είπε ένα τεράστιο όχι στο φασισμό. Αρνήθηκε να δώσει στο κατάπτυστο αίτημα να περάσει ο Ιταλικός στρατός και να σκίσει κατοχή στην πατρίδα μας, να δώσει γη και είδωρ. Αντιστάθηκε σε μια υπερδύναμη της εποχής και έδειξε το μεγαλείο του ελληνισμού και τη συνέχεια του. Αυτό πρέπει να μας παραδειγματίζει όλους για τις μέρες μας. Πρέπει να πούμε όχι σε όλα αυτά εδώ πέρα που μειώνουν τη δύναμη της Ελλάδος. Χρόνια πολλά και εύχομαι και στους συμπολίτες εδώ της περιοχής Νέστου, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη, πρόοδο και ευημερία στον τόπο. Η σημερινή επέτειος, το όχι του Ιωάννη Μεταξά, που βρήκε ανταπόκριση και αγκαλιάστηκε από την ψυχή του Έλληνα του 40, ανταποκρίνεται σήμερα στις προσδοκίες όλων ημών. Η νεολαία μας, όλος ο λαός σύσσωμος, νομίζω ότι δίνει ένα μήνυμα ότι θα ήθελε σε όποια φορά προκληθεί να το επαναλάβει επάξια σώζοντας το έθνος. Σε χαλεπούς λοιπόν καιρούς, παρήγορο μήνυμα, το DNA, η ψυχή, η καρδιά του Έλληνα είναι αυτή που αναγεννάται πάντοτε και θα διονύζει το έθνος των Ελλήνων στους αιώνες. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.